Καλώς μεσημέρι ή καλώς μεσημέρι και στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Έχετε κάτι να μας δείξετε? Έχετε στα χέρια σας τον προϋπολογισμό? Έχει φτάσει. Έφτασε. Σήμερα το πρωί διανεμήθηκε στα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών, στάλθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός. Βεβαίως η επίσημη κατάθεση θα γίνει την Πέμπτη στην Ολομέλεια. Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να υπάρχει Ολομέλεια για να κατατεθεί ένας νόμος. Ο προϋπολογισμός είναι νόμος και η διαδικασία η σωστή και η τυπική θα κατατεθεί την Πέμπτη όταν θα έχουμε Ολομέλεια. Παρά τα αυτά, το κείμενο του αναθεωρημένου προϋπολογισμού έχει αποσταλεί σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών και ενδεχομένως να έχει ήδη διανεμηθεί. Αν όχι, θα συμβεί σε επόμενες λίγες ώρες τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών για να έχουν το χρόνο μπροστά τους να μελετήσουν και να αναλύσουν τις νέες πρόνοιες του προϋπολογισμού που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών. Αφού πλέον το έχετε στα χέρια σας, δεν περιμένετε την Πέμπτη για να κατατεθεί και επίσημα? Πιάσατε ήδη δουλειά, φαντάζομαι. Αυτή τη στιγμή, πριν μία ώρα περίπου, στάλθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, αγαπητέ Ιάκωβε. Αυτή η διαδικασία την οποία περιγράφεις θα ξεκινήσει σήμερα, ναι. Και έκτακτη συνεδρία Παρασκευή της Επιτροπής Οικονομικών. Έκτακτη συνεδρία. Σωστά. Έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών την Παρασκευή. Έχουμε ζητήσει την παρουσία του Υπουργού Οικονομικών, της Υπουργού Εργασίας καθώς και του Κεντρικού Τραπεζίτη να συμμετάσχουν στην συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών. Εκεί θα τεθούν όλες οι απόψεις όλων των κομμάτων επί του αναθεωρημένου προϋπολογισμού και θα γίνει συζήτηση επίσης επί τροπολογιών που μπορεί τα κόμματα να θέλουν να βάλουν, όπως γίνεται δηλαδή κανονικά και στην οποιαδήποτε διαδικασία εξέτασης των προϋπολογισμών. Και πάμε ολομέλεια την Δευτέρα στις 18 Ιανουαρίου σε έκτακτη συνεδρία. Και να δούμε εκεί τι θα γίνει, αν θα ηχήσουν χαρμόσυνα οι καμπάνες. Φαντάζομαι δεν θα ξεκινήσετε από την αρχή κανονικά τον έλεγχο του προϋπολογισμού. Θα δείτε τις αλλαγές οι οποίες έχουν γίνει. Νομίζω ότι θα εξεταστεί ο προϋπολογισμός, τουλάχιστον αυτή η άσκηση από την Επιτροπή Οικονομικών θα γίνει. Ανεξαρτήτως αν θα ακολουθήσει κάτι σχετικό στην Ολομέλεια, που δεν το νομίζω. Αλλά εμείς τουλάχιστον ως Επιτροπή Οικονομικών, αλλά και ως Δημοκρατικό Κόμμα, θα εξετάσουμε κάθε σελίδα του αναθεωρημένου προϋπολογισμού για να βεβαιωθούμε και να εντοπίσουμε ενδεχόμενα διαφορετικές προτάσεις που μπορεί εμείς να θέλουμε να καταθέσουμε ως τροπολογίες. Κυρία Ερωτοκριτού, σε σχέση με τις κρατικές εγγυήσεις, έχουμε κάποιο νεότερο? Ακούγαμε τον Υπουργό Οικονομικών να λέει ότι και εκείνο το νομοσχέδιο θα σταλεί σύντομα στη Βουλή ξανά. Δεν έχει κατατεθεί κάτι, δεν έχει σταλεί κάτι ούτε σε ανεπίσημη μορφή στην Επιτροπή Οικονομικών. Ό,τι γνωρίζετε εσείς αναφορικά με τις κρατικές εγγύησεις είναι αυτό που γνωρίζουμε και εμείς ως Επιτροπή Οικονομικών. Είναι μόνο δημοσιογραφικές πληροφορίες και είναι και δηλώσεις από την πλευρά του Υπουργού. Δεν έχει όμως κατατεθεί κάτι στην Βουλή, ούτε έχει αποσταλεί οποιοδήποτε κείμενο ή νομοσχέδιο στην Επιτροπή Οικονομικών. Αν η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να επαναφέρει το νομοσχέδιο, αυτό θα το δούμε την Πέμπτη ενδεχομένως στην Ολομέλεια, αν θα κατατεθεί από το Υπουργείο Οικονομικών και νομοσχέδιο που αφορά τις κρατικές εγγυήσεις. Μέχρι τώρα δεν έχουμε καμία ένδειξη για κάτι τέτοιο. Και να περιμένουμε ξανά μανά τα ίδια με την προηγούμενη φορά, πόλεμο? Δεν θεωρώ ότι είναι πόλεμος. Θεωρώ, τουλάχιστον από την πλευρά του Δημοκρατικού Κόμματος, είναι κατάθεση στον δημόσιο διάλογο, πάντοτε με διαφάνεια και παρησία και τεκμηρίωση στην άποψή μας, διατυπώνουμε την θέση μας. Θεωρούμε ότι οι κρατικές εγγυήσεις είναι ένα εργαλείο που η Ευρωπαϊκή Ένωση εισηγήθηκε προς τα μέλη της για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση στην αιτία της πανδημίας. Θεωρούμε ότι είναι ένα σωστό εργαλείο μεν. Από την άλλη όμως δεν μπορούμε να παραγνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητες και τις συνθήκες που επικρατούν στη δική μας τη χώρα. Και αν κρίνω από τις τελευταίες εξελίξεις που είχαμε με τα χρυσά διαβατήρια, όπου πληρώσαμε και θα πληρώνουμε για πολλά χρόνια ακόμα, όσο και αν δεν μας αρέσει, μεγάλο κόστος για αυτό το πλήγμα στην αξιοπιστία του τόπου μας με την διαδικασία που ακολουθούσαμε στα χρυσά διαβατήρια. Αυτό και μόνο το γεγονός, το ρεζίλι που πάθαμε με τα χρυσά διαβατήρια, καταδεικνύουν ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, επιτακτική ανάγκη, να υπάρχει όσο το δυνατό μεγαλύτερος έλεγχος όταν κάποιοι διαχειρίζονται είτε δημόσιους πόρους είτε δημόσιο χρήμα. Και οι κρατικές εγγυήσεις είναι λεφτά του φορολογούμενου πολίτη. Θα εγγυηθείς εσύ, αγαπητέ Ιάκωβε, θα εγγυηθεί ο φίλος μου ο Ζανέτος, θα εγγυηθώ εγώ τα δάνεια που θα πάρουν κάποιοι
μικρή ή μεγάλη, και θα δαγγηθώ εγώ ως φορολογούμενος πολίτης. Άρα πρέπει να υπάρχει έλεγχος στην διαδικασία που η κυβέρνηση θα ακολουθεί στην χορήγηση, στην έγκριση, στην απόρριψη των εγγυήσεων του κάθε δανείου που θα ζητήσει ο κάθε μικρός ή μεγάλος οργανισμός. Αυτό μόνο σε επίπεδο βεβαίως διαδικασίας χορήγησης της έγκρισης της εγγύησης από την πλευρά της κυβέρνησης. Σίγουρα όχι επέμβαση στην τραπεζική διαδικασία, γιατί κανένας δεν λέει ότι έχει ελεγκτική υπηρεσία, οποιαδήποτε δικαιοδοσία ή εξουσία, να παρέμβει άμεσα ή έμμεσα στο τραπεζικό σύστημα. Ο μοναδικός επόπτης με εξουσία και δικαιώματα είναι η Κεντρική Τράπεζα. Αυτό το γνωρίζουν όλοι και το λέμε κι εμείς. Ωραία, κυρία Ρωτοκρήτου. Από εκεί και πέρα όμως και τελειώνω. Οι τελευταίες εξελίξεις στον τόπο μας καθιστούν ακόμα πιο επιτακτική ανάγκη να έχουμε όσο το δυνατό πιο διαφανείς και αυστηρούς ελέγχους στην διαδικασία διαχείρισης ή χορήγησης είτε περιουσιακών στοιχείων του κράτους είτε εγγυήσεων από το φορολογούμενο πολίτη. Απόλυτα κατανοητό. Απόλυτα κατανοητό. Και για να κλείνουμε, αντιλαμβάνεστε, έχουν ανακοινωθεί τα νέα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων αλλά και των εργαζομένων από πλευράς της κυβέρνησης, από τα δύο υπουργεία. Και αυτό που χρειάζεται τώρα δεν είναι τίποτα άλλο από τον προϋπολογισμό. Το δίκο. Δεν θα συμφωνήσω σε αυτό. Αυτό είναι τουλάχιστον. Δεν νομίζω ότι τα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν είναι αρκετά για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που θα έχουμε. Χρειάζονται επέκταση, διεύρυνση και νομίζω λίγη καλύτερη και πιο βαθιά ανάλυση των τομέων και των ομάδων που επηρεάζονται από την πανδημία. Να το δεχτούμε. Για να υπάρξει αυτή η επιπλέον στήριξη, ακόμα πιο επιτακτική ανάγκη είναι η ψήφιση του προϋπολογισμού. Το Δημοκρατικό Κόμμα τι θα κάνει, θα αλλάξει την άποψή του και θα υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό προκειμένου να ενισχυθούν και οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι, ή εμένετε στην δική σας θέση? Αγαπητέ Ιακώβε, η θέση του Δημοκρατικού Κόμματος είναι ξεκάθαρη. Θεωρούμε ότι η διαφθορά είναι άμεσα συνυφασμένη και έχει άμεσες επιπτώσεις είτε στην οικονομική ανάκαμψη είτε στον οικονομικό καταποντισμό. Και ενώ όσο κάποιοι θεωρούν ότι την διαφθορά πρέπει να την βγάλουμε έξω από την εξίσωση των προϋπολογισμών, κατά την άποψή μας δεν σκέφτονται με τον σωστό τρόπο. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι η διαφθορά και η καταπολέμηση της είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό συστατικό στην προσπάθεια αυτού του λαού να ανακάμψει και να διώξει τις κακές πρακτικές και να έχει πίστη για μια καλύτερη προοπτική αύριο. Εάν όμως είμαστε με την εντύπωση ότι όλα θα πηγαίνουν θετικά και όλα θα μας βγαίνουν με θετικό τρόπο στην οικονομία, εάν δεν τολμούμε ή αν δεν θέλουμε να αγγίξουμε τα θέματα που αφορούν τη διαφθορά, πολύ φοβούμαι ότι απλά θα αναπαράγουμε το υφιστάμενο σύστημα με απρόβλεπτες συνέπειες για το μέλλον. Οπότε, η θέση του Δημοκρατικού Κόμματος είναι ξεκάθαρη. Η διαφθορά είναι άμεσα συνυφασμένη με τους προϋπολογισμούς. Πρέπει επιτέλους σε αυτόν τον τόπο να έχουμε αξιοκρατία, διαφάνεια και έλεγχο. Και είναι η απαίτηση του Δημοκρατικού Κόμματος να δοθούν οι φακέλοι στην ελεγκτική υπηρεσία, όπως έχει δικαίωμα και εξουσία η ελεγκτική υπηρεσία να ελέγχει τις οικονομικές δοσοληψίες του κράτους, και από εκεί και πέρα μπορούμε να συζητήσουμε τον προϋπολογισμό. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν μπορούμε να υπερψηφίσουμε τον προϋπολογισμό μιας κυβέρνησης η οποία απεχθάνεται τον έλεγχο, την διαφάνεια, αλλά και αποστρέφεται και απορρίπτει την οποιαδήποτε προσπάθεια για να επέλθει η διαφάνεια και ο έλεγχος. Αυτό θα έχει και οικονομικές κακές συνέπειες. Κατανοητό. Κατανοητό. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δουλειά τις επόμενες μέρες. Δύσκολο το έργο σας. Σας ελπίσουμε πως όλα θα πάνε καλά. Να είστε καλά.